Και τώρα, παιδιά, η ώρα των απορριών μας. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την απορία αυτή που λέγαμε την περασμένη φορά και που να σας υπενθυμίσω μόνο με δύο λόγια, να μην διαβάσω ολόκληρη την απορία. Ποιος μπορεί να μείνει όρθιος στις ημέρες του Αντιχρίστου? Αυτό είναι το κύριο σημείο, η κεντρική θέση της απορίας. Θα είναι τόσο, λέγει, μπερδεμένα τα πράγματα ώστε και οι εκλεκτοί να πλανηθούν και να χαθούν? Αυτή είναι η απορία. Και η απάντησή μου ήταν από τον επίλογο του σπουδαιοτάτου και αρχαιοτάτου εκείνου βιβλίου που λέγεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Είναι μία παράγραφος αυτός ο επίλογος, και που είναι πραγματικά εσχατολογικός, δηλαδή αναφέρεται εις τα έσχατα, και εκεί δίδει ένα διάγραμμα του πράγματος. Εκεί σας υπενθυμίζω από την περασμένη φορά που λέγει «Γρηγορείτε υπέρ της ζωής ημών», δηλαδή να μένετε ξύπνοι, άγρυπνοι για την ζωή σας, και την βιολογική αλλά προπαντός την πνευματική σας ζωή. «Η λίχνη ημών μη σβεστήτωσαν», που σημαίνει πρέπει να είμαστε πνευματοφόροι άνθρωποι, γιατί είπαμε λίχνος, ή καλύτερα το φως, όπως στην παραβολή των 10 παρθένων, είναι το πνεύμα το Άγιον. «Και οι αιωσφίες ημών μη εκλιέστωσαν», ως φύση είναι η μέση, μην αποκάμνετε δηλαδή, αλλά γίνεστε έτοιμοι, γιατί δεν γνωρίζετε την ημέρα και την ώρα που ο Κύριός μας έρχεται. Και είδαμε σαν απάντηση και στην απορία εξάλλου, τι είναι εκείνο που θα στηρίξει τον πιστόν εις τα έσχατα, να είναι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που έχουμε κάνει την ανάλυση, να είναι πρώτα-πρώτα το «γρηγορείτε», δηλαδή αυτή η πνευματική εγρήγορση, το μυαλό σου να βλέπει, να είσαι ξύπνιος, να βλέπεις τι σου σερβίρουν οι άλλοι, τι σου λένε οι άλλοι, τι γίνεται, ώστε να μην είσαι ο άνθρωπος που κατά παθητικών τρόπων θα αποδέχεσαι ό,τι σου σερβίρουν. Ιδέες, θεωρίες, τούτα, κίνα. Σήμερα και τι δεν επικρατεί? Να πω ο δαρβινισμός, να πω ο φροϊδισμός, να πω και τι να πω, που έχουν τον άνθρωπο, τον έχουν κάνει ένα κουρέλι, ένα ερείπιο τον έχουν κάνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, χρειάζεται εγρήγορση, να είσαι ξύπνιος, να καταλαβαίνεις τι υπάρχει γύρω σου. Άκουγα μια εκπομπή τώρα στο ραδιόφωνο, μια εκπομπή στρογγύλης τραπέης, όπως λέγεται, ήτανε και ένας τέος υπουργός της παιδείας, περί της ανωτάτης παιδείας. Και λέγανε και ξεσπαθώνε και τι φταίει και τι δεν φταίει. Είναι τόσο απλή η απάντηση. Η απάντηση είναι: λείπει ο Χριστός από τους ανθρώπους μας. Και η παιδεία, όταν είναι κάτω από την έμπνευση του Ευαγγελίου, τότε θα έχουμε και καλούς διδάσκοντας και καλούς μαθητάς. Σήμερα γιατί οι μαθητές είναι αναρχικοί, δεν θέλουν να διαβάσουν? Γιατί έφυγε ο Χριστός. Από τη στιγμή που από την ψυχή του νέου θα φύγει ο Χριστός, τότε δεν έχει το μυαλό του παρά στο σεξ, παρά στο δίσκο και στις αναρχίες και στις τεμπελιές, στα ναρκωτικά, στις διασκεδάσεις και ούτω καθεξής. Έχουμε φοβερή πτώση της παιδείας. Γιατί? Ποια είναι η απάντηση? Λείπει ο Χριστός. Βάλε το Χριστό μέσα στην ψυχή του νέου και τότε όλα λύονται, αυτομάτως λύονται όλα. Είναι περιττός σε ένα χριστιανό νέο που έχει συνείδηση της πιστεώς του και της ιδιότητός του να του πεις να είναι μελετηρός, να του πεις να μην πηγαίνει και σκορπάει τον καιρό του, την υγεία του, τις δυνάμεις του, το χρόνο του από εδώ και από εκεί. Είναι περιττόν. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Χίλιες λύσεις μπορούμε να προβάλλουμε, εκτός την μία, αυτή που είναι απλή,
αλλά γράφεται με λάμδα κεφαλαίων. Πρέπει λοιπόν κανείς να είναι ξύπνιος. Να είναι ξύπνιος τι προσφέρουν σήμερα και τι λέγουν εις τους νέους μας, εκείνοι που λέγουν ό,τι θέλουν να λέγουν. Και δεύτερο συμπέρασμα, πρέπει να είμαστε πνευματοφόροι πάντοτες. Πάντοτε. Πρέπει να έχουμε πάντα το Πνεύμα το Άγιο. Ανά πάσα στιγμή. Δυο λοιπόν σημεία, έτσι. Το πρώτο σημείο είναι να υπάρχει η εγρήγορση, δηλαδή να είσαι ξυπνητός, και το δεύτερο να είσαι πνευματοφόρος άνθρωπος. Δυο βγάλαμε. Θα βγάλουμε κι άλλα. Προχωρώ λοιπόν στο κείμενο για να κάνουμε την ανάλυση. Λέγει στη συνέχεια, πυκνός δε συναχθήσεστε ζητούντες τα ανήκοντα τες ψυχές ημών. Αυτό το πυκνό συναχθήσεστε θα πει να συγκεντρώνεστε πυκνά. Σε τι? Έχουμε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, έχουμε την επισυναγωγή, την λειτουργική. Είναι οι λειτουργικές συνάξεις. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γράφει σε κάποια του επιστολή συχνά λέγει να συνάζεστε, πυκνά να συνάζεστε και να λειτουργείτε, εννοείται, γιατί εκεί σκορπούν οι δυνάμεις του σατανά. Είναι οι πυκνές ευκαιρίες, οι πυκνές λειτουργικές ευκαιρίες. Θα λέγαμε οι πιο αραιές, που αποτελούν και όριον, είναι να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή. Βέβαια και τις γιορτές. Εν τ' αυτή περιπτώσει χρειαζόμεθα αυτήν την, όπως σας είπα, πυκνή λειτουργική σύναξη. Όλοι μαζί να λειτουργηθούμε, να δοξάσουμε τον Θεό, να λατρεύσουμε τον Θεό. Ακόμα σύναξης είναι αγιογραφική. Όταν μαζευόμαστε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό έχει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι υπό την μορφή κατηχητικού σχολείου. Δεν πρέπει να λείπουμε από το κατηχητικό μας σχολείο. Εκεί που δεχόμεθα θα λέγαμε την κατήχηση. Ή μπορεί να είναι με τη μορφή ενός κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής. Μπορεί να είναι ένα κήρυγμα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτά είναι μορφές απλώς. Κεντρικό σημείο είναι να διδαχθούμε και να κατηχηθούμε το Λόγο του Θεού. Αν θέλετε ακόμη και οι συντροφιές, οι πνευματικές συντροφιές ομοφρόνων πιστών. Δηλαδή εδώ, ξέρω εγώ, αγόρια κορίτσια που όπως είσαστε παιδιά του σχολείου, να έχετε συντροφιές τουλάχιστον δύο παιδιά. Μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι τέσσερις. Να έχετε μια συντροφιά που να λέτε πάντοτε κάτι το καλό, κάτι το πνευματικό. Μπορεί να μιλήσετε βέβαια για το σχολείο σας, μπορεί να μιλήσετε για τα μαθήματά σας, μπορεί ό,τι άλλο, εννοείται πάντοτε αγαθά πράγματα, έτσι, καθαρά πράγματα. Δεν θα μιλήσουμε για βρώμικα πράγματα, αλλά θα μιλήσουμε και για πνευματικά πράγματα. Παιδιά, έτσι κάπως πρέπει να κινήσετε, να έχετε ενδιαφέροντα, να έχετε βάθος. Η σύγχρονη εποχή μας, δηλαδή η εποχή μας, δεν έχει βάθος. Εκείνο που έκανε την ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι πλασμένη για βάθος, την έκανε αβαθή σε μικρούς και μεγάλους, είναι κάποιες εξωστρεφείς προσφορές που υπάρχουν. Ένα θα πω, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι παρά μία προσφορά εξωστρεφής. Ποιος νίκησε, μα συναντήστε, ξέρω εγώ, ο ένας τον άλλον, και τα κορίτσια, όχι μόνο και τα αγόρια. Ποια ομάδα νίκησε, πέραμε να προπώ, έπεσε μια απορία μάλιστα και λέει, θα την πούμε μια προσεχή φορά, λέει είναι αμαρτία να συμπληρώνουμε το προπώ. Μα εάν το συμπληρώνεις πρέπει να ξέρεις και να υποθέτεις ποιος θα νικήσει. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι παρακολουθείς τις δυνατότητες μιας ομάδος. Αυτό όμως το πράγμα, καταλαβαίνετε, σε κάνει αβαθή, διότι δεν ασχολείσαι με κάτι σοβαρότερο, δεν είσαι φιλόσοφος νους να κουβεντιάσεις σοβαρά πράγματα. Παιδιά, σας λέγω αλήθεια, δεν καυχόμαι,
Θυμάμαι σε ηλικία 16 ετών και νεότερος ήμουν. Και νεότερος. Που συζητούσαμε, κάνα δύο συμμαθητάς μου, συζητούσαμε πνευματικά θέματα. Ενδιαφέροντα. Δηλαδή μας πονούσε τι είναι ζωή, τι είναι θάνατος, τι είναι η ψυχή, τι τούτο, τι εκείνο. Όχι βεβαίως με έναν ορθολογιστικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που θέλαμε να μάθουμε και συζητούσαμε. Και ήταν κατοχή και οι άνθρωποι πεινούσαν την εποχή εκείνη και πέθαναν και από την πείνα. Πρέπει να έχουμε βάθος. Αν δεν έχουμε βάθος, δεν κάνουμε τίποτα. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ένα τρίτο σημείο το οποίο θα μας βοηθήσει να σταθούμε όρθιοι σε ημέρες Αντιχρίστου. Παιδιά, έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Προσέξτε με, και οι 2.000 και τα 2.000 χρόνια είναι ημέρες Αντιχρίστου. Με τη διαφορά μόνο, πώς, όσο περνάει ο καιρός, απλώς πλησιάζουμε. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους αυτό, ότι σήμερα είσαστε εγκύτερον, είσαστε πιο κοντά από εκείνο που είσαστε τότε χθες. Είσαστε χθες. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό. Πραγματικά είμαστε σε ημέρες Αντιχρίστου με πολλά πολλά σημάδια. Από εκείνα τα οποία μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού και που η πατερική, θα λέγαμε, γραμματεία μας τα αναλύει αυτά τα πράγματα. Έτσι θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι πρέπει να έχουμε αυτές τις συνάξεις. Τρίτο λοιπόν σημείο, για να μείνουμε όρθιοι μετά από το γρηγορείτε, μετά από το να είμεθα πνευματοφόροι άνθρωποι, είναι να έχουμε πυκνές με πνευματικές και λειτουργικές ευκαιρίες. Και προχωρώ. Μάλιστα λέγει, ουγάρ ωφελήσει ημάς ο πας χρόνος της πίστεως ημών, εάν μη εν το εσχάτο καιρό τελειωθείτε. Δεν έχετε σε τίποτε, λέγει, να ωφεληθείτε εάν τον τελευταίο καιρό δεν φροντίσετε να είσαστε σωστοί, να είσαστε όρθιοι. Εδώ έχει κάτι παραγράφους, γιατί είναι κείμενο κωδικοποιημένο. Το προηγούμενο είχε αριθμό 2, τώρα έχουμε τον αριθμό 3. Αν πάτε στο κείμενο, υπάρχει το κείμενο έξω, μπορείτε να το αγοράσετε. Έχουμε την τρίτη παράγραφο. «Εν γάρτες εσχάτες ημέρες πληθυνθίσονται οι ψευδοπροφήτε και οι φθορείς και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους και η αγάπη στραφίσεται εις μίσος». Πόπο φοβερόν πράγμα. Βέβαια κάθε λέξη εδώ απηχεί τους λόγους του Χριστού από το Ευαγγέλιο. Να σας το μεταφράσω. Στις τέσσερις ημέρες θα πληθύνουν οι ψευδοπροφήτες και οι καταστροφείς, το φύς με έψιλον γιώτα, και θα στραφούν, θα γίνουν τα πρόβατα λύκη και η αγάπη θα μεταβληθεί σε μίσος. Δηλαδή θα έλεγε κανένας φοβερή εποχή, και αυτή είναι εμπολής η εποχή μας. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Έσχατες ημέρες. Μιλήσαμε και είπαμε τι είναι αυτές οι έσχατες ημέρες. Είναι εκείνες που είναι κοντά στον ερχομό του Αντιχρίστου, ο οποίος είναι κοντά στον ερχομό του Χριστού. Αν κάθεστε και το σκέπτεστε αυτό μόνοι σας, ότι ο Κύριος έρχεται, εκείνο που λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος, ο Κύριος εγγύς. Ο Κύριος είναι κοντά. Όχι, προσέξτε με, όχι τροπικά κοντά, αλλά χρονικά κοντά. Τότε ξέρετε πόσο ωραία θα είναι η ζωή σας. Δεν θα κολλήσετε ποτέ στην αμαρτία. Δεν θα μείνετε αμέριμνοι και να πείτε δεν βαριέσαι τώρα, εγώ διασκεδάζω. Όχι ποτέ. Αλλά θα έχετε μεριμνημένων βίων.
ή με μεριμνημένη μετάνοιαν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Δηλαδή μια μετάνοια γεμάτη από φροντίδα. Γεμάτη από φροντίδα. Τι κάνω, τι φτιάχνω. Λοιπόν, αυτές λέει τις έσχατες ημέρες. Καταρχάς οι ψευδοπροφήτες θα πληθύνουν. Ποιοι είναι αυτοί οι ψευδοπροφήτες? Όσοι λέγουν είτε άμεσα είτε έμεσα για μια ευτυχισμένη εποχή, για ένα πρόσωπο που θα κάνει ευτυχισμένη την εποχή, αυτοί λέγονται ψευδοπροφήτες. Το θέμα των ψευδοπροφητών έχει ευρία μπάντα, ευρία περιοχή, ευρύ φάσμα. Ψευδοπροφήτης είναι και εκείνος ο οποίος μπορεί να λέγει πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Δηλαδή ψευδοπροφήτης είναι ο Φρόιντ, ψευδοπροφήτης είναι ο Δαρβίνος. Ναι, διότι λέγουν πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή και ρυθμίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά. Είναι όλες οι θεωρίες οι οποίες απομακρύνουν από την απλότητα του Χριστού. Όμως ψευδοπροφήτης είναι και εκείνος ο οποίος μιλάει για τον ερχομό κάποιου Μεσσίου, δηλαδή κάποιου προσώπου που θα κάνει μια εποχή καλύτερη. Πιστέψτε με, εκείνοι οι ψευδοπροφήτες που έτσι μιλούν και κινούνται είναι πάμπολοι στην εποχή μας. Πάμπολοι. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε. Είδατε πόσοι στην Ελλάδα εμφανίζονται. Και όμως πάρα πολλοί Έλληνες, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουν αυτή την παραγγελία του Αγίου Πνεύματος, τελικά πέφτουν στο να αποδεχθούν αυτούς τους ψευδοπροφήτες. Εδώ στη Λάρισα, προσέξτε κάτι, στην οδό Κουμπουνδούρου, νομίζω 5 αριθμός έως 7, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα κέντρο, αίθουσα πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι είναι εκεί, γνωστικών κέντρων, και λέγεται Νέα Ακρόπολης. Νέα Ακρόπολης. Και εκεί ξεκινάνε κάποιες ομιλίες μία φορά μου φαίνεται την εβδομάδα, που μιλάνε και αναφέρονται στον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος, ποια θα είναι η ευτυχία του και ποια θα είναι μια ευτυχισμένη εποχή που μπορεί να έλθει. Αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Είναι γνωστικισμός. Και μάλιστα αυτή η Νέα Ακρόπολης, που θα μπορούσατε να το φανταστείτε, είναι γνωστικισμός που έρχεται από τη Δύση και μάλιστα από την Νότιον Αμερική. Όπως έχουμε και των γνωστικισμών από την Ανατολή, που είναι όλες αυτές, θα λέγαμε, οι θεωρίες και οι θρησκείες της Ανατολής, ο Ανατολικός Διαλογισμός κτλ. Βάση τους έχουν πάντοτε τον γνωστικισμό. Ο μασονισμός, παιδιά, στηρίζεται εις τον γνωστικισμό. Τι φοβερό! Η θεοσοφία στηρίζεται εις τον γνωστικισμό. Όλοι αυτοί, είτε πρόσωπα είτε θεωρίες, είναι ψευδοπροφήτε και ψευδοπροφητισμός. Και οι φθορείς, θα πληθύνουν οι φθορείς. Ποιος είναι ο φθορέας? Έχω ιδιαίτερος υπογραμμίσει στο κείμενο τη λέξη φθορέας. Οι φθορείς είναι αυτοί που καταστρέφουν, από το φθύρο που θα πει καταστρέφω. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, παιδιά? Εκείνοι που προκαλούν μέσα στην ιστορία, μέσα στην κοινωνία, φθορά του λαού, και μάλιστα του λαού του Θεού, και μάλιστα ιδιαίτερος στους νέους. Η θεωρία του Δαρβίνου είναι μία θεωρία φθοράς. Αφού κατάγομαι από τον πίθηκο, τότε γιατί να είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου? Ουσιαστικά είμαι ένα ζώο, αφού κατάγομαι από τον πίθηκο. Ύστερα, η θεωρία του
Φρόιντ δεν είναι παρά μία θεωρία φθοράς όταν ομιλεί για έναν πανσεξουαλισμό. Δεν είναι αυτό μία θεωρία φθοράς? Όταν πια ξεβγάζουμε τα παιδιά από την παιδική ακόμη ηλικία, από την ηλικία του δημοτικού σχολείου, να μιλάμε ποιος είναι ο φίλος σου. Με συγχωρείτε που μιλάω, αλλά μου φαίνεται πως τα ξέρετε. Μάλλον προπορεύεστε από μένα. Λείπω στη γνώση. Ποιος είναι ο φίλος σου και ποια είναι η φίλη σου? Και τρέχουν όλοι να πιάσουν το φίλο ή τη φίλη. Δηλαδή εννοείται με την κακή σημασία. Έτσι. Για να μην πω άλλες λέξεις και άλλους χαρακτηρισμούς. Αυτό τι είναι? Δεν είναι μία φθορά? Βλέπετε λοιπόν ότι ο φροηδισμός, ο Φρόιντ, ένας φθορέας είναι. Ένας φθορέας της κοινωνίας. Θέλετε ακόμη και άλλα παρακάτω. Ο αναρχισμός τι είναι? Δεν είναι μία φθορά? Οι άνθρωποι αυτοί δεν κινούνται με αυτήν την έννοια της φθοράς? Και ούτω καθεξής. Παιδιά, προσέξτε. Σήμερα οι φθορείς έχουν κυριολεκτικά πληθύνει. Και ευτυχισμένος εκείνος ο νέος που μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αυτή η φθορά. Και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους, λέει στη συνέχεια. Και τα πρόβατα θα στραφούν σε λύκους. Δηλαδή οι ήμεροι άνθρωποι θα γίνουν λύκοι. Όπως και ποιμένες. Ξέρετε, θα πει να είσαι ποιμένας προβάτων και να γίνεις λύκος? Οπότε να τρως τα πρόβατα. Το φαντάζεστε αυτό? Είναι φοβερό πράγμα. Πώς μπορεί να τρώει κανείς τα πρόβατα? Είναι πολλοί οι τρόποι που μπορεί να τρώει κανείς ένα πρόβατο. Δηλαδή τον ήμερον άνθρωπο, τον πιστόν. Καταρχάς είναι μια εκμετάλλευση οικονομική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που στο τέλος αποδεικνύεται αυτός που επιμένει ότι δεν είναι παρά ένας λύκος που ρημάζει τις ανθρώπινες ψυχές, τις ψυχές εκείνων που επιμένει. Σκεφτείτε το αυτό πράγμα. Και ότι η αγάπη θα στραφεί σε μίσος. Ο Χριστός το είπε ως εξής: και η αγάπη των πολλών, λέγει, ψυγίσετε, θα γίνει ψυγείον. Δεν θα αγαπούν πια οι άνθρωποι, θα είναι οι άνθρωποι αφιλοί. Δεν θα αγαπούν. Αφιλοί, φιλό θα πει αγαπώ. Αφιλός θα πει αυτός που δεν έχει αγάπη. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και κάτι περισσότερο, ότι μεταβάλλεται σε μίσος. Σήμερα Τον πιστόν τον μισούν οι άνθρωποι της αμαρτίας. Δεν τον αγαπούν. Γιατί? Γιατί απλούστατα τους ελέγχει η παρουσία του. Γι' αυτό το λόγο τον προσπαθούν να τον κακοποιήσουν, να τον εξαφανίσουν δωρεάν, όπως λέει ο Χριστός για τον εαυτόν του, εμίσησαν με δωρεάν. Αν το ενθυμίστε αυτό, είναι από την Παλαιά Διαθήκη, είναι από τους Ψαλμούς και το λέμε τη Μεγάλη Βδομάδα. Αναφέρεται στο Χριστό, αλλά αναφέρεται και στον κάθε πιστό. Τι θα πει? Δωρεάν θα πει, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Με μίσησαν χωρίς λόγο. Αναρωτιέται ο πιστός, γιατί με μισούν οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει λογική απάντησης. Γιατί ξεπηγάζει από κάποια βάθη, που τα βάθη αυτά είναι τα βαθέα του σατανά που έχουν εγκατασταθεί μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Για σκεφτείτε το αυτό. Πάμε παράγραφο τετάρτη. Αυξανούσεις γάρ της ανομίας, μισήσους είναι αλλήλους, και διώξουση και παραδόσουση, και τότε φανίσεται ο κοσμοπλανής ως Υιός Θεού και ποιήσει σημεία και τέρατα, και η γη παραδοθήσεται εις χείρας αυτού και ποιήσει αθέμητα αουδέποτε γέγονεν εξ αιώνος. Και όταν λέει αυξάνει η ανομία, τι θα πει ανομία?
Ανομία είναι όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν ξεχάσει τις εντολές του Θεού και είναι έξω από τους νόμους του Θεού. Αυτό λέγεται ανομία. Τότε οι άνθρωποι θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ φυσικό. Βλέπετε τους ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλον. Το έχετε δει αυτό. Βέβαια θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν το Λόγο του Θεού. Δεν τους τρέφει ο Λόγος του Θεού. Και τότε ο ένας διώκει τον άλλον. Ο ένας παραδίδει τον άλλον. Αυτό μάλιστα ο Κύριος το λέγει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, απογοητευτικόν. Ότι μπορεί ο πατέρας να παραδώσει το παιδί του στις αρχές και εξουσίες. Και η κόρη τη μάνα. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν μία βαθιά, θα λέγαμε, εξαίματος συγγένεια, στο τέλος να πέσει τέτοιο μίσος, ώστε ο ένας να παραδίδει τον άλλο μόνο και μόνο για τις χριστιανικές του ιδιότητες, για τη χριστιανική του ιδιότητα. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας πάρω την περίπτωση των κομματικών, της κομματικής περιπτώσεως. Μπορεί ο άνδρας και η γυναίκα να ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα και όταν υπάρχει φανατισμός να φτάνει η γυναίκα, το έχω υπόψη μου αυτό, να πάει να λέγει στις αρχές τι κάνει ο άνδρας της και αντίστροφα, διότι το κομματικό μίσος φτάνει να υπερκαλύψει την αγάπη της συζυγική. Το φαντάζεστε? Και όμως γίνεται. Αυτό τώρα, όταν υπάρχει η χριστιανική ιδιότητα, μόνο και μόνο γιατί είναι το παιδί μου χριστιανός, να κάνω το κάθε τι, να τον σκοτώσω ακόμη, αρκεί να μην είναι χριστιανός, ή γιατί έγινε μοναχός, ή γιατί έγινε κληρικός ή μοναχή και ούτω καθεξής. Ναι, ξέρετε από πόσους έχω ακούσει, προτιμούσα το παιδί μου, λέγει, ακούστε, προτιμούσα το παιδί μου να γίνει ναρκωμανής άκουσον, να γίνει ναρκωμανής παρά να γίνει μοναχός. Ακούστε. Φαίνεται, θα έπρεπε να επέτρεπε ο Θεός κάτι τέτοιο σε ένα άλλο παιδί τουλάχιστον, σε τέτοιους γονείς, για να δοκιμάσουν τι σημαίνει να έχεις παιδί ναρκωμανές, για να καταλάβεις και να πεις κάποτε, δεν ήταν και το παιδί μου αυτό να είχε γίνει μοναχός. Δεν ξέρουν τι λένε οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πως κινούνται οι άνθρωποι. Βλέπετε, αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας, συνέβαιναν πάντοτε. Στην εποχή μας έχουν επικνώσει, δεν θέλουν καν να ακούσουν ότι το παιδί τους θρησκεύει. Ξέρετε πόσα παιδιά από σας με ακούτε τώρα? Εγώ γνωρίζω. Γνωρίζω γιατί μου τα λέτε εσείς ίδιοι. Πόσες φορές φτάνουν να έχουν την φοβερή αντίδραση της μάνας ή του πατέρα ή και των δύο, προκειμένου να ασκήσουν την πνευματική του ζωή. Φοβερό. Να κρύπτεται το παιδί για να κάνει την προσευχή του, να πηγαίνει κρυφά στην εκκλησία ή κρυφά να πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο. Ναι, υπάρχουν και εδώ τώρα που με ακούτε, υπάρχουν και αγόρια και κορίτσια. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, βλέπετε ότι και αυτό σε μεγάλη έκταση θα συμβεί. Γι' αυτό, παιδιά, θα σταματήσω εδώ να μην πω περισσότερα, για να συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Και που είδατε, τότε λέει, άμα συμβούν αυτά, τότε θα εμφανιστεί ο κοσμοπλανής, δηλαδή ο Αντίχριστος, τον οποίον η διδαχή τον αποκαλεί κοσμοπλανή, αυτός ο οποίος πλανά την γη, τον κόσμο. Και ακόμη προσέξτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και που είναι, ξέρετε, στις ημέρες μας τίνει να γίνει. Δια πρώτη φορά στην ιστορία τίνει να γίνει, ότι στο χέρι του θα παραδοθεί η γη. Πώς θα παραδοθεί η γη? Όταν γίνει η γη ένα κράτος και συνεπώς ένας κυβερνήτης. Βλέπετε αυτό σήμερα στην εποχή μας να γίνεται μία τάση, υπάρχει μία τάση
ενώσεως των λαών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλα αυτά, σε όλα αυτά μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού για να είμεθα έτοιμοι, να είμεθα πάντοτε όρθιοι. Παιδιά, αυτά για απόψε. Έχουμε μία οφειλωμένη απάντηση σε μία συνέχεια μιας περασμένης και προπερασμένης απορίας. Δηλαδή μία τρίτη, θα λέγαμε, συνέχεια στην υποβληθής αυτή απορία, που κεντρικό της νόημα είναι πώς μπορούμε να σταθούμε εις τα έσχατα όταν θα έλθει ο Αντίχριστος. Θα είναι τόσο φοβερός ώστε να μην μπορούν ούτε οι εκλεκτοί να μείνουν? Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να σταθούμε? Και είδαμε, παίρνοντας ένα κείμενο μικρό στο μέγεθος, τον επίλογο από το βιβλίο Διδαχή των 12 Αποστόλων, των αρχών του Δευτέρου αιώνος είναι, απηχεί την Αποστολική Διδασκαλία, και που είδαμε μέχρι τώρα στις δυο συνέχειες τις προηγούμενες ότι μας παραγγέλει να γρηγορούμε, να έχουμε πνευματική εγρήγορση, να είμαστε ξυπνητοί. Σηκωθείτε, μην κρύβει αυτό. Όποιος να σηκωθεί. Να σηκωθεί γρήγορα, να αλλάξει θέση. Μετά είναι ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε πνευματοφόροι, να φέρουμε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν πρέπει να μείνουμε ποτέ χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ακόμη να έχουμε έναν ισόβιο αγώνα. Μη πούμε ότι τώρα πια δεν θα αγωνίζουμε. Ακόμη να έχουμε πυκνές, λέγαμε την περασμένη φορά, λειτουργικές και αγιογραφικές συνάξεις για μια πνευματική μας τροφοδοσία. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, και αυτά είναι ακριβώς εκείνα τα οποία θα μας διατηρήσουν στην πνευματική μας κατάσταση, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ελπίδα να σταθούμε. Όχι τη βεβαιότητα, αλλά την ελπίδα να σταθούμε. Και μην νομίσετε ότι θα είναι μόνο αυτό κάτι που θα ανήκει στα έσχατα των εσχάτων, αλλά όπως ζούμε ήδη, κανείς δεν ξέρει αν θα τελειώσει τη ζωή του σαν πνευματικός άνθρωπος. Ιδίως οι νέοι ξεκινάνε πολύ όμορφα και κάποτε τελειώνουν πολύ άσχημα. Τους αρπάζει, επιτρέψατε μου τη φράση, από το σβέρκο ο κόσμος, όπως αρπάζουμε τη γάτα από το σβέρκο, και ξέρετε, άμα πιάσετε τη γάτα από το σβέρκο, ακινητοποιείται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι μας αρπάζει ο κόσμος από το σβέρκο και δεν μπορούμε να κάνουμε πια τίποτα. Για να μην πάθουμε λοιπόν αυτό το κακό, αυτά ισχύουν για κάθε εποχή, ιδιαίτερα δε όταν η εποχή αυτή προσεγγίζει στο τέλος της, στο τέλος του κόσμου. Θα συνεχίσουμε όμως να δούμε στον επίλογο αυτόν, γιατί έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και τότε λέει, όταν αυτά θα πυκνώσουν, θα γίνουν οι άνθρωποι προδότε, θα παραδίδει ο ένας τον άλλον στις αρχές για τις πνευματικές του, τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις κτλ. Κτλ. Τότε φανίσεται ο κοσμοπλανής ως Υιός Θεού και ποιήσει σημεία και τέρατα, και η γη παραδοθήσεται εις χείρας αυτού. Και ποιήσει αθέμητα, ουδέποτε γέγονεν εξ αιώνος. Είναι η παράγραφος 4 αυτής της, δηλαδή ο αριθμός 4 της παραγράφου 16, που είναι η τελευταία, σας είπα, του βιβλίου. Προσέξτε εδώ, ποιος είναι αυτός ο κοσμοπλανής? Είναι ο Αντίχριστος. Και πώς τον αποκαλεί? Είναι χαρακτηριστική η έκφραση, κοσμοπλανήν, εκείνος ο οποίος θα πλανήσει τον κόσμο, θα τον πλανήσει. Θα τον πλανήσει σημαίνει ότι θα τον ξεγελάσει. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα μετέλθει για να ξεγελάσει τον κόσμο? Προσέξτε,
θα εμφανιστεί ως Υιός Θεού. Τι σημαίνει αυτό, ως Μεσσίας. Ξέρετε πώς το αποκαλύπτει ο Χριστός και μας ειδοποιεί. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λέγει, εμένα δεν με δεχθήκατε, όταν άλλος έλθει. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Δεν το λέει ενάρθρος, διότι πρόκειται περί πολλών, κατά το λόγιον του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι ακούσατε ότι ο Αντίχριστος ενάρθρος εκεί έρχεται, και πολλοί αντίχριστοι ανάρθρος, δεν λέει οι αντίχριστοι, αντίχριστοι, γεγόνας είναι. Για να δείξει ότι πολλοί θα είναι εκείνοι, ένας θα είναι όμως ο κατεξοχήν. Αυτόν, λέει ο Κύριος, θα τον δεχθείτε. Ξέρετε γιατί δεν εδέχθησαν τον Χριστόν ως Υιόν Θεού? Διότι δεν ήθελαν να ακούσουν τη διδασκαλία του, επειδή ήτο ασκητική. Επερίμεναν έναν Μεσσία που θα τους έδινε αγαθά. Μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα υπάρχει. Και μην νομιστεί ότι αυτό είναι μία πλάνη των Εβραίων. Θα γίνει δυστυχώς και μία πλάνη των Χριστιανών. Διότι ο Μεσσίας, ποιος, αυτός ο ψεύδο-Μεσσίας, ο Αντίχριστος, αυτό θα πει Αντίχριστος, ψεύδο-Μεσσίας, θα έρθει υποσχόμενος αγαθά. Το ακούσατε, υλικά αγαθά και ευημερία. Θυμηθείτε τους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο. Τις βασιλείες της γης να του δώσει ο διάβολος. Δεν ήξερε ποιος είναι ο Χριστός. Τα πλούτη όλα, οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Τα θαυμαστά πράγματα να πέσει, λέει, από το αίτωμα. Και όταν δεν θα πάθαινε τίποτα, να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι είναι ο Μεσσίας. Ο Χριστός τα αρνήθηκε και τα τρία. Ο Αντίχριστος θα τα εφαρμόσει και τα τρία. Και τι λέει εδώ? Θα αποδείξω την Υιός του Θεού και Μεσσίας. Πώς? Όπως ακριβώς αρνήθηκε ο Χριστός να πέσει από το αέτομα, αυτός θα δείξει με καταπληκτικά πράγματα, πείς, λέει, σημεία και τέρατα και τα λοιπά, θα κάνει θαύματα και η γη θα του παραδοθεί. Αυτό θέλω να προσέξετε. Και η γη παραδοθήσεται ισχύρας αυτού. Ο Χριστός θα αρνήθηκε τις γήινες βασιλείες. Αυτός θα τις επιδιώξει. Και η γη θα του παραδοθεί. Γιατί? Διότι θα τους δώσει να φάνε. Τι κακό στοιχείο αυτό, να μου δώσει ο άλλος να φάω. Όχι να φάω, θυμηθείτε τι είπε ο διάβολος. Είπε, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Δεν είπε η πέτρα, αλλά οι πέτρες. Δηλαδή τι, ο πλεονασμός, δηλαδή η ευημερία. Δεν μπορούσε ο Κύριος με μία πέτρα, αν θα γίνει το ψωμί, να φάει. Έπρεπε να γίνουν πολλά ψωμιά. Είναι η ευημερία. Υπενήσετε εδώ την ευημερία. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι θέλουν τα πολλά αγαθά. Αυτά ο Αντίχριστος θα τους τα δώσει. Στην αρχή. Αφού βεβαίως θα υποταχθεί όλη η γη σε αυτόν. Θα του παραδοθεί. Ακούστε τη λέξη παραδοθεί. Δεν θα την κατακτήσει με πολέμους. Θα του παραδοθεί. Γιατί? Κάθε λέξη έχει τη σημασία της και κάθε χρόνος στο ρήμα που είναι έχει τη σημασία του. Θα του παραδοθεί, διότι οι άνθρωποι θα υποφέρουν από τους αλλεπαλλήλους πολέμους, όπως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, πυρηνική εποχή. Θα γίνει και ακόμα ένας πόλεμος, ο μεγάλος, ο τρομερός πόλεμος που προφητεύεται. Μην χάσετε τον ύπνο σας για αυτό που σας λέω, προσέξτε λοιπόν. Και τότε θα πει, μετά από αυτόν τον πόλεμο, θα πει ο Αντίχριστος, και τι βγαίνει, Κύριοι, με αυτά όλα που κάνετε, ο λαοί, τι βγαίνει? Και τότε εκείνοι θα πούν, να κάνουμε έναν παγκόσμιο συνασπισμό. Και τότε θα του πούν, κυβέρνησέ μας. Αυτή την έννοια έχει, ότι θα παραδοθεί η γη στα χέρια του. Δεν την κατακτήσει με πολέμους. Και ποιήσει αθέμητα. Θα κάνει σημεία και τέρατα. Θαύματα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, θα προσπαθεί να αποδείξει καθήμενος μέσα στο ναό του Θεού. Και αυτός θα είναι, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, ποιος ναός? Της Αναστάσεως.
Γιατί στα Ιεροσόλυμα θα έχει την έδρα του. Ποιος? Εδώ? Όχι, 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 όχι. Στο ναό του Σολομώντος που θα κτίσει αυτός. Και ξέρετε ότι ετοιμάζονται να κτίσουν το ναό του Σολομώντος οι Εβραίοι. Εκπονούν σχέδια και ετοιμάζονται να τον χτίσουν. Θα μπει εκεί και θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα αποδεικνύει τον εαυτό του Θεό και Μεσσία και Υιόν Θεού. Και τότε θα καταργήσει όλες τις θρησκείες της γης και την ειδωλολατρία θα καταργήσει και θα επικεντρώσει τη λατρεία στο πρόσωπό του. Έτσι. Πραγματικά είναι κοσμοπλανής, ολκής πλάνη. Κανείς δεν υπήρξε τόσο πλάνος όσο θα είναι ο Αντίχριστος. Περιττό να σας πω, όπως η εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη, βασιλέος Αχάβ και η προφήτη Λία, που 3,5 χρόνια δεν έβρεξε, είναι η εικόνα των εσχάτων, πάλι 3,5 χρόνια. Και όπως έκλεισε ο προφήτης Ηλίας τον ουρανό να μην βρέξει, πάλι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος θα επανέλθει στη γη, γιατί δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας, έφυγε κάπου στον ουρανό, ο Θεός ξέρει, και θα κλείσει πάλι τη γη και τότε, τον ουρανό, και τότε δεν θα βρέχει. Και τότε θα λέγουν οι άνθρωποι, αφού θα πήραν το σημάδι του, το χάραγμά του, το όνομά του, που ανταποκρίνεται το όνομά του στον αριθμό 666, δώσ' μας να φάμε, γιατί δεν βρέχει. Και εκείνος θα πει, τι να σας κάνω, μήπως είμαι Θεός για να βρέξω? Αυτή θα είναι η απάτη. Ο απατεώνας, ολκής απατεώνας, που θα αποκαλύπτεται. Και αλίμονο στους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν σε αυτόν πιστέψει και θα έχουν πάρει το χάραγμα. Θα σας πω κάτι και αν θέλετε δεχτείτε το. Δεν θα υπάρχει ανάκληση μετανοίας. Να πει κανείς, πω πω τι έπαθα, μετανό. Διότι παίρνοντα τη σφραγίδα αυτή, έχουν καταργήσει οι άνθρωποι, αν πήραν τη σφραγίδα του βαπτίσματος, την δυνατότητα να μετανοήσουν. Δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ακόμη λέγει ότι ποιήσει αθέμητα, τα οποία ουδέποτε έγιναν ποτέ από εξ αιώνος, ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ποια είναι αυτά τα αθέμητα? Τα αθέμητα είναι πολλά, τα οποία στην αρχή θα μοιάζουν θεμητά, αλλά μετά δεν θα είναι θεμητά. Θα μοιάζει ότι είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει μίαν παράγραφον στη δογματική του, να την πω έτσι γρήγορα, που λέγει πολλά για τον Αντίχριστο και είναι πολύ χαρακτηριστικά. Θα είναι σοβαρός, λέει, θα είναι. Ο Δανιήλ λέει ότι θα είναι μισογύνης, όχι με την έννοια θα μισεί τις γυναίκες, θα είναι δηλαδή εγκρατέστατος και λοιπά και λοιπά. Εν τούτης, όπως λέει πάλι ο Δανιήλ, θα καταργήσει τον νόμον και, και τους καιρούς θα αλλοιώσει. Ξέρετε, θα πει καταργώ τον νόμο και τους καιρούς αλλοιώνω. Ο νόμος είναι ο ηθικός νόμος. Και τι θα πει αλλοίωση καιρών? Είναι η αλλοίωση της φύσεως. Η ομοφιλοφιλία, παιδιά, είναι αλλοίωση της φύσεως. Η ομοφιλοφιλία η οποία υπάρχει σήμερα και πληθαίνει και πληθαίνει, θα του βρεθεί στα χέρια του ένα στοιχείο που θα το επιτείνει κατοπινά. Και συνεπώς, θα λέγαμε, θα είναι εκείνος ο οποίος θα έχει δημιουργήσει αθέμητα, όσα αθέμητο θα πει εκείνα που δεν επιτρέπονται. Όσα ποτέ δεν έγιναν από την αρχή της δημιουργίας. Τότε, λέγει, η ήξη ικτήσεις των ανθρώπων εις την πύρωση της δοκιμασίας. Τότε θα έλθει η ικτής των ανθρώπων, οι άνθρωποι, εις την πύρωση της δοκιμασίας. Πύρωση, το πει με ύψιλον. Πυρώνω, ζεσταίνω, πύρωμα. Κάψιμο, κάψα, κάψα. Η κάψα της δοκιμασίας. Ποιας δοκιμασίας? Και σκανδαλιστήσονται πολλοί και απολούνται. Θα είναι η δοκιμασία, η πύρωσης. Ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός? Ο Ιησούς Χριστός, μήπως είναι Αυτός?
Εκεί θα είναι η μεγάλη δοκιμασία. Και τότε θα σκανδαλιστούν. Σε τι? Εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να Μεσσίας. Ξέρετε τι θα γράφουν τότε οι εφημερίδες? Ξέρετε τι θα λέγουν σε δημοσίους χώρους οι άνθρωποι? Να Μεσσίας. Τι μας έκανε ο Χριστός? Τι μας έφερε? Σταμάτησαν οι πόλεμοι? Μας έδωσε να φάμε? Τέλειωσαν οι αρρώστιες? Δεν μας έφερε τίποτε ο Χριστός. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτά έχουν πνευματικό χαρακτήρα? Ο Μεσσίας είναι για να πάμε στη βασιλεία του. Εφόσον λοιπόν ο Αντίχριστος θα κάνει, προσέξτε, μερικά εντυπωσιακά πράγματα, και τέτοιοι αντίχριστοι υπάρχουν στις ημέρες μας, με τα εντυπωσιακά, θα πιστέψουν οι άνθρωποι σε αυτόν και θα σκανδαλιστούν στον αληθινόν Μεσσία, τον Ιησού Χριστόν. Θα είναι σκανδαλισμός φοβερός και θα είναι ο τελευταίος σκανδαλισμός μέσα στην ιστορία. Και θα χαθούν βεβαίως, απολούνται. Θα χαθούν. Οι δε υπομείναντες εν τη πίστη αυτών σωθήσονται υπ' αυτού του καταθέματος. Υπομείναντες, ό,τι να λέτε, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αυτοί λέγει μένουν στην πίστη τους. Μένουν στην πίστη τους. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αυτός που ήρθε πριν από 2000 χρόνια. Αυτός που τον αποκαλύπτουν τα Ευαγγέλια κλπ. Κλπ. Αυτός είναι. Όχι, αυτός είναι. Μα δεν είναι, αυτός είναι. Αυτοί λέει θα σωθούν υπ' αυτού του καταθέματος. Κατάθεμα θα πει κατάρα. Από αυτή την κατάρα. Ποια κατάρα? Ό,τι θα έχει φέρει ο Αντίχριστος εις τον κόσμο θα είναι μία κατάρα. Αυτοί θα σωθούν από αυτή την κατάρα. Αριθμός 6. Και τότε φανίσετε τα σημεία της αληθείας. Και τότε θα φανούν τα σημάδια της αληθείας. Ποιας αληθείας? Ποιος είναι αληθινός Μεσσίας? Θα περάσουν οι άνθρωποι κρίση. Ο Ιησούς Χριστός ο προδίο χιλιάδων, ή αυτός που λέγεται Αντίχριστος, του οποίου το όνομα ακόμη δεν γνωρίζουμε, είναι ο αληθινός Μεσσίας? Ποιος είναι? Τότε θα φανούν τα σημάδια της αληθείας. Ποιος είναι ο αληθινός? Ξέρετε ο Χριστός πως απέδειξε ότι είναι αληθινός Μεσσίας? Με την Πεντηκοστή. Διότι αν ήταν πλάνος που τον κατηγορούσαν, θα είχε πάει στον Άδη και στην κόλαση. Αλλά ο Χριστός όμως έστειλε το Πνεύμα το Άγιον ενώπιον των εκπλήκτων μαθητών δημοσίως μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Είδαν τα θαυμαστά του Αγίου Πνεύματος. Το είπε ο ίδιος: το Πνεύμα το Άγιον θα μαρτυρήσει για μένα. Έχουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον που δίδει τη μαρτυρία του για τον Ιησού Χριστόν, όπως τότε στη βάπτιση, τώρα στην Πεντηκοστή. Έτσι έχουμε τα σημάδια της αληθείας, τα σημάδια της βεβαιότητος. Εδώ στη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή στο τέλος, ποια θα είναι τα σημάδια της παρουσίας, της αληθείας? Αυτά που είπε ο Χριστός ότι θα γίνουν. Ακούσατε τα. Πρώτον σημείον, εκπετάσεως εν ουρανό. Ήτα, δεύτερο σημείο. Ήτα, σημείον φωνής σάλπιγγος. Και το τρίτον, ανάστασης νεκρών. Τρία σημεία. Ποια είναι αυτή η εκπέταση, η εκπέτασης εν ουρανό? Είναι αυτό εκπετάσεως. Αυτή η εκπέταση είναι το ξεδίπλωμα. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είδα άλλων ουρανών και άλλη γη. Είναι εκείνο που λέει ο ψαλμός ο 100 και κάτι. Ότι τους ουρανούς ελύσεις αυτούς και αλλαγίσονται μέσα έξω, όπως ένα παλτό, ως περιβόλαιον, ως ημάτιον. Το γυρίζω μέσα έξω. Αυτή είναι η εκπέταση, δηλαδή ο καινούριος κόσμος. Ο καινούριος κόσμος. Δεύτερο σημάδι, η φωνή της άλπιγγος. Σαλπίσει άγγελος, λέει ο Απόστολος Παύλος, και τότε θα αναστηθούν οι νεκροί. Και τρίτο σημείο, η ανάσταση των νεκρών. Τότε θα καταλάβουν οι άνθρωποι ποιος ήταν αληθινός Μεσσίας. Αυτόν που προσκύνησαν και πήραν το σημάδι του και τη σφραγίδα του, ή ο Ιησούς Χριστός. Αλλά προσέξτε, για αυτούς πια
δεν θα υπάρχει, το είπα προηγουμένως, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν θα υπάρχει περίπτωση μετανοίας. Δεν θα μπορούν να μετανοήσουν, όπως και οι δαίμονες δεν μπορούν να μετανοήσουν. Γνωρίζουν το τέλος ποιο θα είναι, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Έτσι και οι άνθρωποι τώρα μπορούμε να μετανοήσουμε. Όταν θα μπούμε στο χώρο του Αντιχρίστου, δεν θα μπορούμε πια, το λέγω τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, δεν θα μπορούμε να μετανοήσουμε. Και τότε λέγει, ου πάντων δε, η Ανάσταση των νεκρών, αλλώς ερέθη, ήξει ο Κύριος και πάντες οι Άγιοι μετ' αυτού. Ου πάντων δε, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι καθολική η Ανάσταση, αλλά όπως ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς αναφέρεται εις την Ανάσταση των Ευσεβών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αρνείται την Ανάσταση των Ασεβών, αλλά δεν τον ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο, γι' αυτό λέει και εδώ ου πάντων δε, δηλαδή δεν θα αναστηθούν, όπως λέει ο πρώτος ψαλμός, ότι οι ασεβείς λέει δεν θα αναστηθούν στην κρίση, δεν θα αναστηθούν η ζωήν αιώνιον. Όχι ότι δεν θα αναστηθούν, θα αναστηθούν, αλλά δεν θα έχουν την αιώνια ζωή. Ως ερέθη, το εξηγεί το δεύτερο μέρος, όπως υπόθηκε, θα έλθει ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι μαζί του. Όχι οι ασεβείς, οι Άγιοι. Για αυτούς ενδιαφερόμεθα, για αυτούς μιλάμε και εκεί θέλουμε να είμαστε και εμείς, ανάμεσα στους Αγίους, οι οποίοι έρχονται μαζί με τον Κύριον τότε. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι που θα είναι με την Ανάσταση του Χριστού. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε αυτοί που είναι στον Παράδεισο είναι ως πνεύματα τώρα. Θα γίνει η Ανάσταση και ο Παράδεισος θα αδειάσει, δεν θα υπάρχει πια. Είναι μια μεταβατική περίπτωση. Θα γίνει η Ανάσταση, θα πάρουν τα σώματα τους οι Άγιοι που είναι στον Παράδεισο ως πνεύματα. Και τότε θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα υπάρχει πια ο Παράδεισος. Σας είπα, είναι μια μεταβατική περίοδος, ένας μεταβατικός, αν επιτρέπετε να το πω, τόπος. Έτσι, όλοι που θα αναστηθούν θα αναληφθούν, όπως μας λέγει πάντοτε ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, και τότε λέει εμείς που θα αλλαχθούμε, που θα ζούμε, θα αλλαχθούμε. Από φθαρτή που θα είμαι θα γίνομαι άφθαρτη, από θνητή αθάνατη, και τότε λέγει θα παραληφθούμε εις αέρα, η συπάντηση του Κυρίου. Πώς ανελήφθη ο Χριστός? Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που συνέβησαν στο Χριστό άνοιξαν το δρόμο σαν γεγονότα, άνοιξαν το δρόμο σε μας, σε μας τους ανθρώπους. Έτσι και εμείς θα αναληφθούμε, θα μας παραλάβει ο Κύριος η συπάντηση του Κυρίου. Θα τον προϋπαντήσουμε τον Κύριο. Θα τον προϋπαντήσουμε. Πού? Εις αέρα. Ο Θεός ξέρει πού. Συνεπώς, ποιοι δεν θα αναληφθούν? Οι ασεβείς θα μείνουν κάτω και θα κριθούν. Και τότε αυτοί θα πορευθούν εις την αιωνία κόλαση με τα ανθρώπινα σώματά τους. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι ο διάβολος, προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο διάβολος, επιτέλους είναι πνεύμα αυτός, και ο Αντίχριστος, λέει, και ο ψευδοπροφήτης, αυτή η ψευδοτριάδα, ευλήθησαν ζώντες εις την λίμνη του πυρός την καιωμένη με πύρκια θείων. Τι θα πει ευλήθησαν ζώντες? Καταρχάς η λίμνη δεν είναι παρά εικόνα της κολάσεως. Αλλά τι θα πει ευλήθησαν? Είναι του ρήματος βάλω ή βάλομαι, είναι το παθητικό, ότι πετάχτηκαν, μπήκαν, τους έβαλαν εις την λίμνη, εις την κόλαση. Ζώντες, θα πει ζώντες. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνοι που θα ζουν τότε, και θα ζει ο Αντιχρίστος και ο ψευδοπροφήτης, θα ζουν, δεν θα δοκιμάσουν αυτόν τον λεγόμενον βιολογικών θάνατον. Όπως και εκείνοι που θα ζουν θα αλλαχθούν. Εμείς λέει οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, θα αλλαχθούμε. Θα αλλαχθούμε. Θα περάσουμε από την θνητότητα στην αφθαρσία και από την, στην αθανασία και από την φθαρτότητα στην αφθαρσία. Έτσι και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης δεν θα δοκιμάσουν βιολογικών θάνατων, αλλά θα πεταχτούν κατευθείαν στην κόλαση.
με το σώμα που θα έχουν, που θα γίνει, θα έχει γίνει, άνθρωποι θα είναι, άφθαρτο και αθάνατο. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Παιδιά, έχουμε πολλά, πολλά ακόμη, άπαξ και ήρθαμε στην ύπαρξη, έχουν πολλά τα μάτια μας να δουν. Πολλά, πολλά. Λοιπόν, οι Άγιοι θα είναι με τον Κύριον. Τότε λέει όψεται ο κόσμος των Κύριων ερχόμενων επάνω των εφελών του ουρανού. Τότε θα δουν τον Κύριο να έρχεται επάνω των εφελών του ουρανού. Τι είπε ο Χριστός εις τον Πιλάτον όταν τον ερώτησε, «Συ είσαι ο Υιός του Ευλογητού», δηλαδή ο Μεσσίας. Ευλογητός ελέγεται ο Θεός. Και είπε, δεν είπε μία ξερή λέξη «ναι», αλλά ανέφερε μία προφητεία του Δανίλ. «Θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε δήθεν ο Καϊάφας τρόμαξε για τη βλασφημία. «Εσύ κάνεις τον εαυτό σου Θεό?» Και όμως ήταν γραμμένο στο Δανίλ. Είδα, λέει, ως Υιόν ανθρώπου. Γιατί λέει ως? Διότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, πραγματικός, και συνεπώς θα έλθει επί των εφελών του ουρανού. Και όπως λέγει το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα τον δει κάθε οφθαλμός. Και εκείνοι που τον σταύρωσαν, εξεκέντησαν, τον λόχινσαν, ποιοι είναι αυτοί? Είναι όλοι οι ασεβείς και οι άπιστοι σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Αυτοί, λέγει, όψονται, κόψονται. Θα δουν, όψονται. Είναι, του ρήμα, είναι ο μέλλον του ρήματος ορό. Ωρά, ωρό. Και κόψονται. Κόπτω, κόπτω με, θα πει. Αρχίζω να ξεριζώνω τα μαλλιά μου και να χτυπάω το στήθος μου. Ο κοπετός, κόπτω με, κοπετός, χτυπιέμαι. Τι έπαθα? Όψονται, κόψονται. Έτσι, παιδιά, θα τελειώσει η ιστορία, θα τελειώσει ο κόσμος. Γι' αυτό θα είχα να σας πω, εμείς όλοι θα πρέπει να είμεθα πάρα πολύ προσεκτικοί εις τη ζωή μας, διότι αυτά είναι πραγματικότητες. Σημειώσατε το εξής. Το έχω πει πολλάκι, θα το λέω όμως και άλλες φορές, πολλές φορές. Έλεγε ο Πασκάλ, αν υπάρχουν 10 προφητείες, οι 9 εξεπληρώθησαν. Έχει μείνει μία, που είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού, με όλα εκείνα που θα τον συμπληρώνουν τον ερχομό του και θα τον πλαισιώνουν, όπως είναι η Ανάσταση των νεκρών κλπ. Αφού λοιπόν οι 9 προφητείες πραγματοποιήθηκαν, γιατί δεν θα γίνει δεκάτη? Είναι, θα λέγαμε, ένα λογικό επιχείρημα που οδηγεί σε μια δια της απαγωγής εισάτοπο που λέμε στα μαθηματικά. Πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Θα γίνει λοιπόν. Αφού έτσι τα πράγματα έχουν, θα γίνει. Έτσι, παιδιά, θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ας είμεθα πάντοτε έτοιμοι. Τόσο με το θάνατό μας, μπορεί στις ημέρες μας να μην γίνουν αυτά, μπορεί όμως να γίνουν και στις ημέρες μας. Δεν ξέρει κανείς. Μπορεί να γίνουν στις δικές σας ημέρες. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, έχεις φίλους, έχεις παιδιά, έχεις πνευματικά παιδιά. Λέγεται αυτά για να ετοιμάζονται. Γι' αυτό και εγώ σας τα είπα αυτά τα πράγματα, με την αφορμή της απορίας, για να μπορούμε πάντοτε να είμεθα στο δρόμο του Θεού με πολύ ευσέβεια και να περιμένουμε πάντοτε τον Κύριον από τον ουρανό.